Είπαμε ότι αίσθηση και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η υπόθεση της 12χρονης μικρούλας στη Μάνη, η οποία φέρεται να κακοποιήθηκε, φέρεται να κακοποιήθηκε από τον ιερέα, στον οποίο, του οποίου το σπίτι φιλοξενούνταν με τη μητέρα της. Εδώ έχουμε τη μητέρα και την κόρη να λένε ότι όντως κακοποίησε ο ιερέας τη μικρούλα. Ο ιερέας να μιλάει για πλεκτάνη και ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Η Χρύσα Φωσκολού είναι τώρα στη Μάνη και είναι μαζί με τη μητέρα. Δεν ξέρω, η μητέρα θέλει να φαίνεται το πρόσωπό της. Χρύσα, θέλει να φαίνεται το πρόσωπό της. Έτσι, δεν έχει πρόβλημα. Έχει. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Επειδή έχεις κάνει... σύμφωνη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Φάνηκε ότι στην αρχή δεν πιστεύατε αυτά τα οποία έλεγε η κόρη σας. Αυτή η εντύπωση μας δημιουργήθηκε. Λάθος μας δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση. Και αλλάξατε μετά τη στάση σας. Ναι, δεν πίστευα, κύριε Παπαδάκη, από την αρχή, γιατί ήταν νεαρές και τον είχα πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Αλλά τώρα πιστεύω και όντως τον έχει κάνει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει κακό στην κόρη μου. Θέλω να τερμηνευτεί. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και περιγράψτε μας τι σας είπε το κοριτσάκι σας όταν φτάσατε στο χαμόγελο του παιδιού. Γι' αυτό πήγε το χαμόγελο του παιδιού, το πήγε ο παπάς με την κόρη, το πήρανε στο συγγυλέα τηλέφωνο, δεν την πήγανε στη μάνα μου, γι' αυτό την πήγε εκεί να μην μάθει η μάνα μου την αλήθεια. Εγώ ήμουνα στο νοσοκομείο, στη Τρίπολη. Αγαπητή κυρία, δεν θέλουμε... Τι σας περιέγραψε η κόρη σας. Γιατί... Ναι. Παρακαλώ. Γιατί είναι αλήθεια αυτό, από το χαμόγελο έχει πει την κόρη μου, στην κυρία Μαρία, γιατί την έχει κάνει αυτό και αυτό ο παπάς. Βέβαια, εσείς στην αρχή ήταν διαφορετική κατάθεσή σας. Λέγατε ότι δεν έκανε κάτι στην κόρη σας. Μετά ναι. Το αλλάξατε, λέει ο δικηγόρος του ιερέα. Ναι. Μετά πίστευα η κόρη μου όταν πήγα στο χαμόγελο να δώσω την κόρη μου, η κυρία Μαρία είπε, Βάνα, σε παρακαλώ, πες την αλήθεια στη μάνα σου. Και η κόρη μου άρχισε να κλαίει και λέει, μαμά, ναι, αλήθεια είναι, με έχει περάσει. Μάλιστα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ο δικηγόρος του ιερέα, ο κύριος Νίκος Ιωάννου. Καλημέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χθες σας άκουγα μιλώντας με την Ρίτσα Μπιζόγλη να δηλώνεται έκπληκτος με την αλλαγή της στάσης της μητέρας. Αυτό κατάλαβα. Κάνω λάθος? Έκπληκτος και σοκαρισμένος. Συμπάσχω καταρχάς με το δράμα του οποιοδήποτε γονιού ο οποίος περνάει όλο αυτό, ακόμα και αν τελικά αποδειχθεί ότι όλο αυτό είναι ένα λάθος. Πλην όμως δεν μπορώ να κρατήσω την έκπληξή μου τη στιγμή που διαφορετικά πράγματα έχω διαβάσει στην κατάθεση και διαφορετικά πράγματα ακούω στην ζωντανή συνέντευξη. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ σοβαρή παρατήρηση, η οποία ήταν ενδεχομένως και απάντηση. Είναι ότι αυτό που είπε τώρα η κυρία, ότι ναι, μεν αρχικώς εγώ πίστευα αυτό, πλην όμως στην πορεία πήγα στο χαμόγελο του παιδιού και άλλαξα τη γνώμη μου. Ναι, αλλά η κατάθεση, η προφορική, η οποία δόθηκε στην κυρία ανάκριση, δόθηκε προ λίγων ημερών. Δηλαδή, αφότου είχε διέλθει και το αρχικό χρονικό διάστημα της μη πίστης της μητρός προς τη θυγατέρα της, την ανήλικη, και μετέπειτα η μεταστροφή της γνώμης της. Μετά και από αυτά τα δύο γεγονότα δόθηκε η κατάθεση, η οποία έχει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ. Δικαιολογείται και λέει ότι η κοινωνική λειτουργός είπε στη μητέρα ότι ξέρετε κάτι, εδώ το παιδί σας μας έχει εκμυστηρευτεί. Αυτό λέω, ότι αυτό το γεγονός, το τι είπε ενδεχομένως η κοινωνική λειτουργός, το ανήλικο παιδάκι, έγινε χρονικά προγενέστερα από την δόση της καταθέσεως. Υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου, στο οποίο εσείς είσαστε ο δικηγόρος του ιερέα. Μάλιστα. Χθες ο πρόεδρος του συλλόγου, το χαμόγελο του παιδιού, ο Κώστας Γιαννόπουλος, μας είπε ότι επισκεφθήκατε και εσείς και η μητέρα τις εγκαταστάσεις του χαμόγελου.
Όχι, εγώ ανέλαβα την υπόθεση μετά την υπόθεση. Ο προηγούμενος συνάδελφός σας, οι οποίοι ασκήσανε πιέσεις στο παιδί για προκειμένου να αλλάξει την κατάθεσή του. Ακούστε, αυτό είναι ένα στοιχείο και μάλιστα ήταν οργισμένος ο Κώστας Γιαννόπουλος, όπου είπε ότι χρειάστηκε μέχρι και αστυνομία ήρθε. Και γιατί, γινόταν, ασκούσαν πίεση στο παιδί, σε ένα 12χρονο παιδί. Και σε υπάλληλο του χαμόγελου. Το παιδί εκείνο μας ενδιαφέρει. Το παιδί πάνω απ' όλα. Ο υπάλληλος, ο μεγάλος μπορεί να αντιμετωπίσει, αλλά ένα παιδάκι 12 ετών να δέχεται πιέσεις, άλλαξε την κατάθεσή σου. Ξέρετε, δεν έχει υποστεί αυτή την απαράδεκτη ή όχι συμπεριφορά του ιερέα. Θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Έχουμε να κάνουμε να πάρει ευχή με ένα 12χρονο παιδί, το οποίο το έχουμε κάνει μπαλάκι. Ανάμεσα σε δικηγόρους, στη μητέρα που άλλα καταθέτει τη μία μέρα, άλλα καταθέτει την άλλη, τον ιερέα που λέει είμαι αθώος, και έχουμε μια παιδική ψυχή, κύριε Ιωάννου. Και σας άκουγα ότι είσαστε και πατέρας. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Πρέπει να. Βάλε και τον ιερέα. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο με την τοποθέτησή σας αυτή. Αυτό ακριβώς είπα και χθες στο κεντρικό δελτίο του σταθμού σας χθες το βράδυ. Ότι αφενός με τα εγκλήματα τα οποία στρέφονται εις βάρος ανηλίκων είναι η διαζώντωση ρευτή. Γι' αυτό και όποιος κατηγορείται για κάτι τέτοιο βρίσκεται στη δυσχερέστατη θέση να πρέπει να αποδείξει πράγματα δυσαπόδεικτα, ακόμα και αν είναι αληθή. Και δεύτερον, ότι αφετέρου ότι το σημαντικότερο πρόσωπο μιας τέτοιας διαδικασίας είναι ο ίδιος ο ανήλικος. Κύριε Ιωάννου, και πρέπει να προσεγγίζουμε, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Πρέπει να προσεγγίζουμε αυτές τις υποθέσεις με φιδό και σύγνεση. Θέλει κάτι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Γιάννη, μπορεί να ρωτήσεις. Καλημέρα κύριε Ιωάννου. Ο κ. Παπαγιάννης, ο δημοσιογράφος είμαι. Το παρελθόν του πελάτη σας είναι αρκετά βεβαρημένο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Όχι. Δεν επιτρέψτε πώς όχι. Υπάρχουν μισό λεπτό να θέσω το ερώτημα και θα απαντήσετε σε ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Υπάρχουν μαρτυρίες για, και για άλλα περιστατικά. Υπάρχουν μαρτυρίες επίσης και για κατάχρηση αλκοόλ. Δεν με αφήσατε να τελειώσω, κύριε Ιωάννου. Παρακαλώ. Υπάρχουν μαρτυρίες και για συνεχιζόμενη κατάχρηση αλκοόλ, τα ξέρετε αυτά. Αφενός, μεν θα σας πω το εξής. Δεν νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος καταναλώνει αλκοόλ ταυτοχρόνως σε συλλήγηση ανηλίκους, αν είναι αυτό. Άρα κατανάλωνε αλκοόλ. Υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ. Στην τοπική κοινωνία ήταν γνωστό αυτό. Είστε στο στούντιο, είναι απομακρυσμένα με ένα ακουστικό. Άκουσα το ερώτημά σας με προσοχή και πρέπει να με ακούσετε κι εσείς. Σας απαντώ λοιπόν το εξής. Έχω λάβει το ίμιση της δικογραφίας στο χέρι μου, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να ενημερωθώ. Τρίτον, σας απαντώ ότι από χθες που δημοσιοποιήθηκε η συμμετοχή μου στην υπόθεση, έχω δεχθεί δεκάδες κλήσεις από κατοίκους της περιοχής εκείνης, συμπαράστασης ως προς τον ιερέα και θέλησης να μπουν σε μια διαδικασία να συμμετάσχουν. Συμπαράστασης για τι πράγμα, διέπραξε κάποια... Θεωρούν... Έκανε κάποια καλή πράξη και θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Αν το γνωρίζετε, αν το γνωρίζετε. Συμπαράσταση για τι πράγμα, γιατί εδώ πραγματικά μας βγάζετε εκτός εαυτού. Για ποιο πράγμα συμπαράσταση, υπάρχει κάποια θετική πράξη την οποία έκανε και για την οποία πρέπει να χειροκροτηθεί από την τοπική κοινωνία. Πρέπει να γίνει διαδικασία ποινική κατά τη γνώμη σας. Βεβαίως πρέπει. Άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο λέτε εσείς. Ναι, αλλά ακούσατε και τον Αρχιεπίσκοπο. Ακούσατε και τον Αρχιεπίσκοπο. Τη γνώμη μου, ακούστε με. Εσείς με καλέσατε. Ακούστε με, δηλαδή. Εσείς με καλέσατε και με επίθεση και φορτικότητα. Αν θέλετε να ακούσετε την άποψή μου, ναι, θα την ακούσετε. Το θέμα. Να θέσουμε και κάποια ερωτήματα. Αφού θέσουμε και κάποια ερωτήματα, γιατί ξέρετε, εγώ δεν κάνουμε τη δίκη. Κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ για την προστασία σας. Ναι, βεβαίως, αλλά προσέξτε. Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως. Ακούστε με. Έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση. Το συγκεκριμένο αδίκημα. Είμαι και ο ίδιος γονιός. Ακούστε με, ακούστε με. Είμαι και ο ίδιος γονιός και σας είπα ο ίδιος ότι τα εγκλήματα που στρέφονται εις βάρος ανηλίκων είναι η διαζώντωση δεχτή. Όμως δεν και... μπορώ να αποκρύψω για να το κάνω. Το είπατε αυτό. Το είπα. Παπαγιάννη, του οποίου θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα, κύριε Ιωάννου. Έχω ακριβώς την ίδια κύριε Ιωάννου, για να μην απεραντολογούμε, ένα ερώτημα. Κόσμος, ένα ερώτημα, κύριε Ιωάννου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, κύριε Ιωάννου, ένα ερώτημα για να μην απεραντολογούμε. Πιστεύετε ότι η μικρούλα τα έβγαλε από το μυαλό της όλα αυτά? Αυτό θα το κρίνει, κύριε Παπαδάκη, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Μετά από μια ορθή διαδικασία, μετά από μια ορθή διαδικασία, επιτρέψτε ένα κοριτσάκι 12 ετών.
Μιλάμε για ένα κοριτσάκι 12 ετών. Ακούστε με. Ακούστε με. Το οποίο, ξέρετε κάτι, ακόμα και να δικαιωθεί ο ιερέας, το κοριτσάκι αυτό θα έχει το στιγματισμό, κύριε Ιωάννου. Και γιατί ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέδωσε ανακοίνωση, κύριε Ιωάννου? Τι είπε ο κύριος Ιερώνυμος? Διαβάσατε τι είπε? Καταπέλτης ήταν για τον πελάτη σας. Τι άλλο να πει? Καλώς. Εγώ θα σας πω το εξής. Τη διαβάσατε την ανακοίνωση? Ακούστε, βεβαίως τη διάβασα. Έτσι, άρα τι με ρωτάτε τι είπε? Εγώ έχω ορκιστεί όρκο, ακούστε με κύριε Παπαγιάννη. Έχω ορκιστεί όρκο ως δικηγόρος να υπερασπίζουμε κάποιους. Και κατα... είναι δουλειά σας και κανένας δεν διαφωνεί. Με το οποίο έπραξε και με την ορθή διαδικασία. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Πιθανόν ο κύριος Παπαγιάννης να γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζει ο κύριος Ανακριτής. Θέλω να ρωτήσω τη μητέρα. Κύριε Ιωάννου, αν μας επιτρέπετε. Δεν έχω να πω. Θέλω να ρωτήσω, Χρύσα μου, τη μητέρα. Να ρωτήσω την κυρία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αποδίδει μορφή στην κυρία, και για να το καταλάβει έτσι πολύ απλά, ότι άλλα λέγατε στην κατάθεσή σας και άλλα λέτε τώρα. Δεν αποδίδω καμία μορφή, είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα, κυρία Ιωάννου, εντάξει, τώρα για να καταλάβει και η γυναίκα. Όχι. Ναι, σας ακούμε, κυρία μου. Απαντήστε, κυρία Παναγιώτη. Ναι, είναι όλα ηλίτια, γιατί από την αρχή δεν πιστεύαμε, αλλά τώρα πιστεύαμε. Και την κόρη μου δεν μπορεί, κύριε Παπαντάκη, να τα βγάλει από το μυαλό της. Σας παρακαλώ. Να ρωτήσουμε λίγο κάτι. Μην το... Δεν να το μπορεί η κόρη της να τα βγάλει. Προτείνω να το κλείσουμε. Και τέτοιο άνθρωπο δεν υπάρχει. Προτείνω να μόνο το κλείσουμε. Προτείνω να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ιωάννου, να ευχαριστήσουμε και την κυρία.